Θα ξεκινήσω μιας και γνωρίζω ότι ασχολείστε πολύ με την φιλοσοφία, επικαλούμενη κάτι το οποίο είχε πει ο Νίτσε, ένας από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος στοχαστής του 19ου αιώνα. Ο Θεός πέθανε. Τον σκοτώσαμε εγώ και εσείς. Τότε τον χαρακτήρισαν άθεο. Στην πραγματικότητα όμως νιώθω πως ο Νίτσε άλλο ήθελε να πει. Και μάλλον παρερμηνεύτηκε. Ναι. Νιώθετε εσείς στις μέρες που διανύουμε ότι τον Θεό τον έχουμε σκοτώσει? Κοιτάξτε, κάθε φορά που έχουμε μία περί Θεού αντίληψη που είναι ανάξια Θεού, αυτός είναι ένας φόνος του Θεού τον οποίο πραγματοποιούμε. Και σε μεγάλο βαθμό η δυτική αθεία υπήρξε μια αθεία, ειδικά για τον Νίτσε, όπως τον ονόμασε ένας άλλος μεγάλος γερμανός φιλόσοφος, ο Γιάσπας, είναι η αθεία της νύχτας αυτή. Δηλαδή είναι η αθεία η περίσκεπτη. Είναι η αθεία η στοχαστική, η οποία είναι μερικές φορές σχεδόν ευτύχημα, γιατί ουσιαστικά αναβαθμίζει την έννοια του Θεού. Υπάρχει και η αθεία της μέρας, που είναι η αθεία του πρώτου διαφωτισμού. Έτσι είναι η αθεία εκείνων των χαριτωμένων ανθρώπων, των εγκυκλοπαιδιστών, του Λαμετρή, του Ρουσό, που πίστευαν ότι αρκεί να λείψει η μεταφυσική από τη μέση για να γίνει ο άνθρωπος καλός. Ότι η ανθρώπινη φύση είναι βασικά καλή. Αλλά ταυτόχρονα υπήρχε και ο Ντεσάντε, ο οποίος έδειξε ότι πάει πακέτο όλο αυτό το θέμα της φύσης. Έτσι. Ζούμε το θάνατο του Θεού, πιστεύετε, όπως τον διέγνωσε ο Νίτσε το 19ο αιώνα? Κοιτάξτε, θάνατος του Θεού θα ήταν ανυπαρξία διερώτησης περί Θεού. Από τη στιγμή που υπάρχει τόσο ζωντανή διερώτηση περί Θεού στις μέρες μας, εγώ δεν θα έλεγα ότι ο Θεός πέθανε. Οι άφεοι Έλληνες. Υπάρχει ένα είδος αρνητικής θεολογίας, η οποία είναι πολύ κοντά σε αυτό που ονομάστηκε αποφατική θεολογία. Όταν αρνούμε τα τετριμένα ονόματα του Θεού, απλώς το αναζητούμε βαθύτερα. Οι άφεοι Έλληνες νιώθουν την ανάγκη να δηλώσουν οργανωμένα τον αθεισμό τους και μάλιστα με ένα ιδιαίτερα προκλητικό τρόπο. Ενδεχομένως θα είχε ένα νόημα να δούμε μία πρόσκληση την οποία απίφθηναν για ένα φανερό δείπνο με κρεατοφαγία στο Λευκό Πύργο, είναι το ραντεβού τους. Ο λόγος για την Ένωση Άθεων Ελλάδος λέει ότι είναι ο καιρός των ανοιξιάτικων διακοπών και η Ένωση Αθέων σας προσκαλεί και φέτος το φανερό δείπνο, μια όμορφη παράδοση της χώρας που δεν απαιτεί κρατική δισεδαιμονία και κρατικές δαπάνες. Απέχουμε μόνο από το πέθος και την νηστεία και όχι από τη λογική και ειδικά όχι με βάση εντολές εκπροσώπων υποτιθέμενων υπερφυσικών όντων. Πώς εξηγείτε εσείς αυτή τη συμπεριφορά, τη συνδέεται με το σήμερα της Ελλάδας, έχει να κάνει δηλαδή με την απώλεια του συναισθήματος της ιερότητας, το οποίο πια αυτοεπιδεικνύεται? Κοιτάξτε κάτι, η νεωτερικότητα σε μια της όψη χαρακτηρίζεται από αυτή την απουσία, θα λέγαμε, μεταμόρφωσης. Έτσι, αυτό είναι το θέμα το μεγάλο. Εγώ θα πρότεινα, δηλαδή δεν υπάρχει ένας ορίζοντας χάριτος, ας πούμε έτσι, ο οποίος θα έδινε τη δυνατότητα στον άνθρωπο να προσλάβει το σύμπαν ολόκληρο στα πολλαπλά επίπεδα πραγματικότητας που υπάρχουν. Λοιπόν, εγώ θα πρότεινα σε αυτούς τους καλούς φίλους, ως ομοιοπαθείς τους κάποτε, διότι και εγώ ξεκίνησα έτσι, να περάσουν από την φάση της εφορίας στην καταθλιπτική φάση. Δηλαδή να γίνουν περίσκεπτοι κι αυτοί και να αποκτήσουν την αθεία της νύχτας. Τι εννοείτε ξεκινήσατε έτσι? Δεν ανήκα στον χώρο της Εκκλησίας ως νέος. Ξεκίνησα πολύ αλλιώς, με άλλες σπουδές, με άλλες ενίσχυ φιλοσοφία. Ναι. Και κάποια στιγμή έγινε μια ανακάλυψη. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι η αθεία, όταν γίνεται υπόθεση υπαρξιακή, και όταν αναμετρούμε τις ευθύνες της και όταν αναμετρούμε το βάρος της τραγωδίας του ανθρώπου με την αθεία μας, μπορεί να οδηγήσει κάπου. Αυτού του είδους η επιθετική φονταμενταλίζουσα αθεία είναι ένα είδος αρνητικής πίστης και μάλιστα ιδεολογικοποιημένης και δεν βλέπω να έχει περιεχόμενο ανθρωπολογικό. Δεν έχει να προτείνει κάτι δηλαδή, δεν εξηγεί τίποτα. Δεν ξέρω ποια είναι η σχέση σας με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
και δει το Facebook, το Instagram κτλ. Γνωρίζω ότι ασχολείστε με την τεχνολογία, δεν ανήκετε δηλαδή στους... Εντάξει, ναι, βέβαια. Και αν παρατηρήσατε όλη αυτή την... Προφανώς. Και αν παρατηρήσατε την εβδομάδα που πέρασε, με το που εμφανίστηκε, ας πούμε, αυτή η πρόσκληση, ποιες ήταν οι αντιδράσεις του κόσμου. Για πέστε μου λίγο. Θα έλεγε κανείς, υπήρξε μία αντίδραση επιθετική. Βίαιοι απέναντι σε αυτή την πρόσκληση από τους χριστιανούς. Από χριστιανούς. Ναι. Έχει περάσει ο καιρός αυτής της, είπα, της φάσης της εφορίας. Mm-hmm. Είναι αναχρονισμός αυτό. Εγώ είπα, τους προτείνω σαν παλιός ψυχολόγος που είμαι να περάσουν στην καταθλιπτική φάση. Όσο γίνεται πιο γρήγορα. Δηλαδή στη φάση όπου σηκώνουμε σιωπηλά την ευθύνη της πνευματικής μας θέσης. Mm-hmm. Και χωρίς να επιτιθέμεθα σε κανέναν, κοιτάμε να διατυπώσουμε θετικές προτάσεις. Έτσι, αυτού του είδους η επιφανειακή διαλεκτική αντιπαράθεση δείχνει ανοριμότητα. Και αβεβαιότητα. Και αβεβαιότητα. Όσο έχεις την και αβεβαιότητα. Και ανασφάλεια. Από όποια πλευρά ίσως. Και αν προέρχεται. Ναι, ναι. Και ανασφάλεια. Mm-hmm. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, το είδος της ευτυχίας στον αθεϊσμό, στον 20ο αιώνα μονάχα χρωστάμε εκατοντάδες εκατομμύρια θύματα. Συγχωρέστε με. Ούτε ενθεώντα ήταν ο Στάλιν, ούτε ένθεος ήταν ο Χίτλερ, έτσι. Δηλαδή τον αθεϊσμό αυτή τη στιγμή τον αντιμετωπίζουμε ως χαπάκι που θεραπεύει τον άνθρωπο με δεδομένα τα 100 εκατομμύρια νεκρών της ΚΑΓΚΕΜΠΕ και τα άλλα τόσα mm-hmm. του Δευτέρου Παγκοσμίου και δεν ξέρω πόσα του ΜΑΟ που ήταν άνθρωποι στρατευμένα άθεοι. Λοιπόν, αν μη τι άλλο, αυτό το πράγμα είναι μια ανοριμότηση. Έτσι, συγχωρέστε με, για να πω μια ήπια κουβέντα. Και θα προτιμούσα να γίνουν περίσκεπτοι. Αυτό εγώ θα τους κάνω την πρόταση να σηκώσουν το βάρος αυτού που πρεσβεύουν. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Έλληνας σήμερα περνά μια υπαρξιακή κρίση και το θρησκευτικό του συναίσθημα. Διότι δεν ξέρει με ποιον τρόπο να το αναπτύξει, γιατί περιμένει βοήθεια και αυτή τη στιγμή ίσως να έχει θυμώσει με έναν τρόπο με τον Θεό και εκδηλώνει συμπεριφορές περίεργες. Κοιτάξτε, δεν είναι συνέστημα. Τιμού, κυρίως. Η θρησκευτικότητα δεν είναι συνέστημα. Και αυτό το ξέρουν και οι φιλόσοφοι και οι θεολόγοι. Είναι κυρίως ένας τρόπος, γιατί και η θεολογία στο βάθος της ήταν μεταφυσική πάντοτε. Mm-hmm. Η μεταφυσική ήταν η πρώτη θεολογία. Και η θεολογία δεν είναι άλογη, ούτε πώς το λένε. Το υπέρλογο δεν είναι άλογο, είναι βαθιά λογικό. Και σήμερα αυτό και η επιστήμη το ξέρει και η ψυχολογία το ξέρει. Έτσι, ότι τα μεγαλύτερα πράγματα είναι υπέρλογα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι άλογα. Έτσι. Λοιπόν, ούτε η πίστη για την οποία μιλάνε οι θεολόγοι έχει να κάνει με την πλατωνική έννοια της πίστης. Είναι ένα είδος γνώσης μέσα από μια σχέση. Αν σχετιστώ εγώ μαζί σας τώρα, η σχέση μας αυτή, που είναι σχέση ανοίγματος του ενός στον άλλο, ελεύθερου, έτσι είναι ένα είδος γνώσης. Σας γνωρίζω με έναν τρόπο που δεν είναι λογικός, αλλά είναι ο τρόπος της σχέσης μου μαζί σας. Δηλαδή, υπερβάλλω υπέροχα, καταλαβαίνω υπονοούμενα. Καταλαβαίνετε, αυτό το πράγμα είναι η πίστη. Είναι μια λειτουργία της ανθρώπινης ψυχής και αυτοί οι οποίοι λένε ότι είναι άπιστοι ουσιαστικά έχουν μεταθέσει την πίστη τους σε κάτι άλλο που είναι η άσχατη μέρημνά τους. Έτσι, και δεν, πιστεύουν στην αθεία τους, πιστεύουν σε ορισμένες ανθρώπους, ιδέες, πράγματα, θάματα. Αφήστε που οι Έλληνες άθεοι είναι όλοι ορθόδοξοι κατά βάθος με τον τρόπο που αντιδρούν. Είναι ορθόδοξοι, λέτε. Είναι ψυχοσωματικά ορθόδοξοι, ναι. Η σχέση των Ελλήνων με την ορθόδοξη. Ιδεολογικά έχουν το πρόβλημα, κοιτάξτε κάτι. Ιδεολογικά, το λέτε, εκεί το εντοπίζετε. Καταλαβαίνω εσείς. Στο σημείο αυτό, γιατί και εγώ ήμουν σε μεγάλη διαφωνία με την επίσημη παρουσίαση της θεολογίας της Εκκλησίας. Mm-hmm. Ίσως γι' αυτό και προχώρησα και έγινα δογματολόγος τελικά. Τώρα αυτό που βλέπω είναι εξαίσιο, μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά πιστέψτε μου ότι δεν είναι πάντοτε, δεν λέγονται αυτά τα λόγια πάντοτε. Γιατί, διότι ο κάθε ένας που φοράει την αράσο, ο κάθε ένας που γίνεται επίσκοπος, χρειάζεται να διανύσει και ένα υπαρξιακό δρόμο για να βρει μερικά πράγματα. Αν κάνει μια καριέρα ή αν δεν το επιτρέπουν οι δυνάμεις του να πάει παραπέρα, mm-hmm. δεν θα πει πράγματα τα οποία θα μας συνεγείρουν. Εγώ πιστεύω ότι η θεολογία είναι το πιο συναρπαστικό πράγμα στον κόσμο όταν είναι θεολογία. Μας συναρπάζει δηλαδή και μας αφαρπάζει. Αλλά πρέπει να το βρούμε αυτό. Αυτό δεν να είναι το βρούμε αυτό. Αυτό θα πρέπει, πιστεύετε, να το ψάξουμε εμείς ή θα πρέπει να επικοινωνηθεί καλύτερα από την Εκκλησία, την οποία οι περισσότεροι χριστιανοί, αμιγώς συντηρητικοί, την έχουν μέσα τους ως μια τιμωρητική
θρησκεία, ως έναν τιμωρητικό Θεό. Που, είναι ακριβώς που αν δεν νηστέψεις θα πας στην κόλαση. Που αν αμαρτήσεις θα πας στην κόλαση. Εντάξτε, σήμερα κιόλας θα συζητήσουμε έναν άλλο εδώ, τον κύριο Σαββίδη, μπορώ να το πω έτσι. Ακριβώς βεβαίως και μπορείτε να το πείτε. Πώς γεννήθηκαν αυτά στη Δύση. Και καμιά φορά είναι, επισάγονται και εδώ. Σε εμάς δεν υπάρχει κάτι τέτοιο βέβαια, ούτε στον αρχαίο χριστιανισμό. Τι να κάνουμε, πρέπει όλα να τα κάνουμε ανθρωπίνως καταληπτά. Αυτό σας έλεγα ότι μερικές φορές... Δεν είναι σημαντικό αυτό, πατέρα Νικόλε. Μερικοί άθροι. Και το ότι δεν γίνεται. Σημαντικό είναι, αλλά μην τα φέρουμε στο επίπεδό μας. Ο Κίρκεγκορ, ένας πολύ μεγάλος θεολόγος και φιλόσοφος του 19ου αιώνα, θέλησε να τον κάνουν επίσκοπο, είπε, λέει, δεν θα θέλω να γίνω. Διότι δεν θέλω να συμμετάσχω στην μεταχείριση του Θεού ως παλαβού. Καταλάβατε. Και εγώ μερικές φορές που είμαι αυτός που είμαι και λέω αυτά που λέω, όταν ακούω μερικούς συναδέλφους μου ιερωμένους να μιλάνε, προτιμώ να φύγω και να κλείσω την τηλεόραση. Τι προτείνετε? Τι προτείνω και στους χριστιανούς και στους αθέους να γίνουν πιο περίσκεπτοι. Αυτό που λένε οι Γάλλοι, questionnement, αυτό, η διερώτηση αυτή. Το βάθος. Δηλαδή, ας πούμε ότι είμαι ευτυχισμένος. Είναι χονδροειδής η ευτυχία της υποκειμενικότητας. Να δούμε τον πόνο του άλλου, τον πόνο της ανθρωπότητας, την αναζήτηση του ανθρώπου, το θάνατο, τα όρια. Πατέρα Νικόλαε, πιστεύετε ότι έχει μολυνθεί η σχέση των Ελλήνων με την ορθόδοξη θρησκευτική του συνείδηση? Όχι στο βάθος. Όχι στο βάθος. Η εμπειρία μου είναι καταπληκτική στα χρόνια αυτά. Τι απλά, εννοείτε? Δηλαδή βλέπω πράγματα μέσα στις ψυχές που δεν τα περίμενα. Όπως? Ναι. Πολύ βαθιά ασυνείδητη γνώση των πραγμάτων του Θεού μερικές φορές, αλλά βγαίνει σε δύσκολες στιγμές τη φόρα αυτό. Ναι. Παρά τις προσπάθειες επισήμων λειτουργών να το καταργήσουν. Κοιτάξτε κάτι, δεν μπορούμε να κάνουμε. Μόνο να ψάξουμε ένα μικρό κερί ο καθένας, αλλά να γίνουν πολλά τα κεριά, τότε έχουμε ανάσταση. Καταλάβατε. Λέει, αυτό είναι όλο. Αλλά εγώ επιμένω στην προσωπική αναζήτηση. Σήμερα, να το πω αυτό, ναι, υπάρχουν καταρχήν βιβλία που δεν υπήρχαν ποτέ άλλοτε. Έτσι. Εμπειρίες ανθρώπων που δεν υπήρχαν ποτέ άλλοτε. Και γενικά μια δυνατότητα και μέσω των μέσων αυτών των κοινωνικών που λέτε να βρεθούμε σε επαφή με μύρια πράγματα και να δούμε καινούρια από αυτά και με νέα μάτια τα πράγματα αυτά, καταλάβετε. Δηλαδή και κυρίως υπάρχει και πολύς ανθρώπινος πόνος ο οποίος δεν εξηγείται. Έχει σημασία αυτό. Πολύ μεγάλη. Αυτός θυμώνει. Ναι. Δεν εξηγείται και πρέπει να αναζητήσουμε βαθύτερα τη ρίζα του πραγματικού, πώς θα το πω έτσι, δηλαδή να... Έτσι. Ο Θεός αν υπάρχει παραχωρείται στον άνθρωπο, παραδίδεται, αλλά θέλει μια έντιμη στάση. Θέλει μια στάση και θέλει και μια ετοιμότητα από εκεί και πέρα να το βάλω αυτό στη ζωή μου, ας πούμε, όχι απλά να το βλέπω από μακριά. Σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν να κάνουν μια καλή συζήτηση, θα σωθεί η ζωή τους και η ύπαρξή τους. Χρειάζεται ένας κόπος, έτσι. Βλέπετε ο Χριστός δεν είπε αγαπάτε αλλήλους μόνο, ανέβηκε στο Σταυρό για να μην καταργήσει κανέναν. Ναι. Την τρέλα των Ιουδαίων που τον θυματοποιεί, την τρέλα των μαθητών που φεύγουν και διασκορπίζονται, την όλη τρέλα και λέει εγώ είμαι εδώ και αγαπώ λοιπόν και υπομένω μέχρι τέλους. Εδώ είναι ένας κόπος, αλλά αυτός ο κόπος είναι όλο το ζουμί. Σήμερα η φιλαυτία μας είναι το πρόβλημα νομίζω. Η φιλαυτία μας. Ναι, δηλαδή το κλείσουμε σε έναν ναρκισισμό ο οποίος θεωρείται αυτονόητος, η στο lifestyle ας πούμε, και νομίζει αυτός ο ναρκισισμός ότι πάντα φταίνει οι άλλοι και πάντα θα φταίνει. Δεν φταίνει οι άλλοι. Ναι, φταίμε πάντα εμείς. Είναι πολύ σημαντικό. Αν φταίει ο άλλος, θα πρέπει να τον σκοτώσω. Αυτό εγώ μπορώ να αλλάξω. Βλέπετε αυτούς τους πολέμους που μένονται αυτή την είναι ώρα. Είναι αυτό το πράγμα. Είναι. Στο όνομα όλος, της θρησκείας γίνονται όλος, τουλάχιστον όλος από τις ανατολικές. Όλος ο ηθικισμός μιας μερίδας του δυτικού χριστιανισμού, τιμωρητικός ηθικισμός, το κακό είναι πάντα έξω μου και η δικαιοσύνη είναι κάτι το οποίο μου ανήκει. Λοιπόν, και ο ηθικισμός του Ισλάμ απ' την άλλη, γιατί το Ισλάμ είναι και αυτό μια χριστιανική αίρεση. Μην νομίζετε ότι είναι κάτι πέρα από τη Βίβλο, πολύ. Έχει πολύ ηθικισμό το Ισλάμ και βλέπετε. Μεγάλες συγγένειες. Βέβαια, όταν κάνει θεοκρατία το Ισλάμ είναι η ηθικιστικότερη από όλες τις θρησκείες. Τώρα, εσάς όπως είστε εδώ, θα σας είχε ήδη στείλει για αναμόρφωση. Το πιστεύετε? Βέβαια, το ξέρω. Γιατί μας αξίζει, λέτε. Όχι. Από την εμφάνιση και από τον τρόπο που μιλάτε, θα είχατε αμέσως πάει για αναμόρφωση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δυστυχώς έχει εξαντληθεί αυτός ο ελάχιστος χρόνος που είχαμε στην διάθεσή μας για να συνομιλήσουμε σήμερα. Θέλω να κλείσουμε δίνοντας εσείς το μήνυμα αυτών των ημερών. Τροφή για σκέψη στην ουσία σε όλους εμάς. Βεβαίως, να πω κυρίες και κύριοι, πως θα έχετε την
χαρά να απολαύσετε τον πατέρα Νικόλο Λουδοβίκο στη συνέντευξη που θα παραχωρήσει στον καλό συνάδελφο Παντελή Σαββίδη, η οποία θα μαγνητοσκοπηθεί αμέσως μετά το τέλος της δικής μας εκπομπής και θα μεταδοθεί. Δεν ξέρω την ώρα και δεν θέλω να είμαι ανακόλουθη. Αύριο το Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, μου είπε ο. Ναι, την ώρα δεν ξέρω όμως. Ναι, λοιπόν, αργά το βράδυ. Αν με ενημερώσουν, ναι, θα το μεταδώσω. Ακούμε όμως το μήνυμά σας πολύ προσεκτικά. Το μήνυμα είναι να γίνουμε ολόκληροι και πραγματικοί και κοινωνικοί και να αναλάβουμε την ευθύνη των βαθέων επιλογών μας. Εκεί συναντάει ο άνθρωπος. Γιατί είμαστε οι επιλογές μας. Γιατί γινόμαστε τελικά αυτό το οποίο επιλέγουμε.